Η διαδικασία του μαζικού εμβολιασμού που προχωρά με αργούς ρυθμούς προκαλεί εύλογα ερωτηματικά και ανησυχία στον κόσμο. Γιατί σημειώνονται καθυστερήσεις ενώ τα εμβόλια ήταν έτοιμα από το Δεκέμβρη, γιατί δεν φτάνουν εγκαίρως στον κόσμο ενώ είχαν προπληρωθεί από το στάδιο της έρευνας ακόμα, γιατί παρουσιάζονται ανισότητες στον εμβολιασμό μεταξύ των χωρών και αλλάζει η τιμή του εμβολίου ανά χώρα. Υπόθηκαν καταρχήν πολλά όταν ξεκινούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον σχεδιασμό, ότι είναι μια οικογένεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση της αλληλεγγύης, ότι λύνονται τα προβλήματα με συλλογικό τρόπο και διάφορα τέτοια, που βεβαίως πίσω από αυτές τις κορώνες και τις καθησυχαστικές έτσι τοποθετήσεις κρύβονται πολύ ισχυρά συμφέροντα. Υγεία και εμβόλιο ως κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα που θα πουλιέται και θα παράγεται με μοναδικό κριτήριο το κέρδος. Στην κούρσα της προμήθειας των εμβολίων προκειμένου να ξεπεράσουν την κρίση τους, γιατί δευτερευόντως ενδιαφέρονται για τις ανθρώπινες ζωές, πιο πολύ για την επανεκκίνηση της οικονομίας και για να καλύψουν όλα αυτή τις απώλειες. Χώρες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτήσουν αδρά εμβόλια, ξεπερνούν ενδεχομένως γραφειοκρατικά εμπόδια ή δίθεν συμφωνίες και μπορούν να προμηθευτούν περισσότερα εμβόλια. Στην Ελλάδα είχαμε ξεκινήσει όταν πλησίαζε ο καιρός να κυκλοφορήσουν εμβόλια κλπ. Σε πανηγυρικές δηλώσεις από τη μεριά της κυβέρνησης, προσπαθώντας κιόλας να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες που έχει για την κατάσταση που βιώνουμε τόσο καιρό, για όλους αυτούς τους θανάτους, όλους αυτούς τους ασθενείς, όλο αυτό το ζόρισμα στο σύστημα υγείας που εν τέλει μεταφράζεται και σε πίεση και στον ελληνικό λαό γενικότερα. Στη λογική, όποιος πληρώνει παίρνει, στηρίζεται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των υπεριαλιστικών κέντρων για την υποτιθέμενη διασφάλιση εμβολίων. Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, αξιοποιούν την πανδημία για να κλιμακώσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους και να βγουν κερδισμένα τα μονοπόλια. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε να αντιμετωπίσει την πανδημία ως ενιαία αγορά. Ήταν και είναι σωστό το ότι εμείς οι Ευρωπαίοι παραγγείλαμε από κοινού το εμβόλιο και το μοιραζόμαστε. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα σήμαινε εάν κάποια μεγάλα κράτη-μέλη διασφάλιζαν το εμβόλιο και το εξαφάνιζαν από την αγορά. Τι θα σήμαινε αυτό για την κοινή αγορά και για την ενότητα της Ευρώπης. Θα ήταν οικονομικά λάθος και θα ήταν το τέλος της κοινότητάς μας. Θέλαν ακριβώς να βάλουν μπροστά την αγορά που είχαν και οι ίδιοι, δηλαδή τη δυνατότητα να διαθέσουν στα κράτη-μέλη μεγάλες ποσότητες εμβολίων, ακριβώς ως ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό με τη μεγάλη κούρσα και το παζάρι που θα ήταν μπροστά. Αυτό ήταν το πρώτο κριτήριο. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μιλήσει για τις λεγόμενες διασυνοριακές απειλές που είχαν επίκεντρό της στην υγεία και στο πλαίσιο αυτών των ανταγωνισμών και των διασυνοριακών συμφερόντων που διακυβεύονταν ακριβώς προέταξε το θέμα του παγκόσμιου ανταγωνισμού και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην χάσει έδαφος σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Γι' αυτό λοιπόν γαλλικοί και γερμανικοί όμιλοι, παρότι είχαν το δικό του σχεδιασμό και για αυτοτελή σχεδιασμό, προέταξαν αυτήν την επιλογή στο τέλος. Παίζονται γεωπολιτικά παιχνίδια, δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε, επικίνδυνοι για τους λαούς ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, είναι αδιαφυσβήτητο. Και το λέω αυτό γιατί το αναφέρουν ρητά και το παραδέχονται και αστείοι πολιτικοί και αστικά μέσα μαζικές ενημέρωσης, όπως πρόσφατα έχουν δημοσιευτεί άρθρα στο Diplomat και στο Foreign Policy. Παραδείγματος χάρη, εκεί αυτά τα άρθρα λένε ξεκάθαρα ότι στο κάδρο των παιχνιδιών εξουσίας μπαίνει και το εμβόλιο και μπαίνει στον ίδιο κατάλογο, όπως αναφέρονται χαρακτηριστικά, με τις πωλήσεις όπλων, με τις επενδύσεις πολυεθνικών και μάλιστα αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν πολύτιμους σύμμαχους, ειδικά στη Μέση Ανατολή, λόγω του εμβολίου, λόγω του καινούριου όπλου του εμβολίου από τη Ρωσία, Κίνα κτλ.
Και μάλιστα εδώ αναφέρουν ότι το πεδίο του εμβολίου δεν είναι ένα ακόμα πεδίο οικονομικού και πολιτικού ανταγωνισμού τους, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε κύριο εργαλείο, αν θέλετε, διπλωματίας εισαγωγικά, λόγω του γεγονότος ότι αναμένονται, όπως αναφέρεται, και περισσότερες πανδημίες στο άμεσο μέλλον. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό που αποδεικνύεται ακόμα μια φορά είναι ότι το κριτήριο προτεραιότητα εδώ είναι στην παραγωγή ενός τόσο χρήσιμου εργαλείου για να αντιμετωπίσουμε τις πανδημίες, είναι το κέρδος. Όποιος πήγε πρώτος, πλήρωσε αδρά κλπ, εξασφάλισε μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων, εμπορευμάτων, εμβολίων για τη χώρα του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκλεισε συμφωνίες με συγκεκριμένους ομίλους που είτε συνδέονταν άμεσα με τοποθετήσεις ευρωενωσιακών κεφαλαίων στη μετοχική του σύνθεση, είτε πρόσφεραν όρους συμφωνίας με συμπράξεις και όρους παραγωγής που ικανοποιούσαν ευρωπαϊκούς ομίλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διακρατική ένωση των μονοπωλίων, των συμφερόντων του συνολικότερα σε επίπεδο της Ευρώπης, είναι με τα μπούνια μπλεγμένη σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, λειτουργεί και κάθε της απόφαση στάζει ακριβώς μέσα από αυτά τα συμφέροντα, έχει να κάνει με αυτά τα συμφέροντα και ακριβώς εμπλέκεται άμεσα, έχει συνευθύνει σε όλο αυτό που διαμορφώνεται. Οι κατευθύνσεις, οι οδηγίες της είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Από το καλοκαίρι ακόμα έγιναν συμφωνίες με 6 παγκόσμιους φαρμακευτικούς κολοσσούς για την κατασκευή του εμβολίου. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει ακριβώς από μια προαγορά διαφορετικών εμβολίων, ανταγωνιστικών μεταξύ τους, που ένας έκρυβε από τον άλλον μελέτες, έρευνες, αποτελέσματα, μια κούρσα δηλαδή, χρηματοδοτούσαν αδρά με χρήματα των λαών της Ευρώπης, επί της ουσίας χρηματοδοτούσαν άλογα στην κούρσα, κάποια περπάτησαν, κάποια αλλά δεν κατάφεραν να βγάλουν εμβόλιο. Παρά τις συμφωνίες, οι καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή επικρατούν σε όλο τον κόσμο, με τους λαούς να παραμένουν απροστάτευτοι και ανήσυχοι. Τίθενται κριτήρια με βάση το κόστος, το κέρδος κλπ. Με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, να προκύπτουν καθυστερήσεις στην παραγωγή, παρόλο που αρχικά είχαν πληρωθεί από τα κράτη, δηλαδή από τους λαούς, στις μεγάλες φαρμακευτικές, οι οποίες ανέπτυξαν εμβόλια, είχε πληρωθεί όλο αυτό το κομμάτι. Και οι όποιες καθυστερήσεις κρύβουν από πίσω μια αλληλουχία συμβάσεων, συμφερόντων, κριτηρίων, προτεραιοτήτων που έχουν όμιλοι, και βλέπεις εσύ μια απαγόρευση εξαγωγών, βλέπεις μια σύμβαση που λείπουν κάποιες εταιρείες και κάποιες άλλες είναι στην πορεία. Αυτά όλα είναι ακριβώς τα απότοκα το ότι το φάρμακο, το εμβόλιο είναι εμπόρευμα. Από τη στιγμή που είναι εμπόρευμα, κρίνεται με όρους αγοράς και οι όροι αγοράς έχουν μέσα τους και τις καθυστερήσεις και τους κόντρες και τους ανταγωνισμούς και, και τα εμπορικά απόρριτα και τον εμπορικό πόλεμο. Εδώ αξίζει να αναφέρω κάτι το οποίο έχει γραφτεί σε άρθρα και σε μεγάλα αστικά μέσα ενημέρωσης, όπως είναι το NBC στην Αμερική, για το ποιος φταίει για τους αργούς ρυθμούς των εμβολιασμών. Και εδώ αναφέρουν αυτά τα άρθρα ότι αυτή η αργή ρυθμοί εμβολιασμών δεν οφείλονται σε κάποιο τεχνολογικό εμπόδιο στην παραγωγή ή στη διανομή, αλλά είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται επί λέξη, πολιτική και οικονομική επιλογή, έτσι ώστε οι φαρμακοβιομηχανίες να εξασφαλίσουν τα επιθυμητά κέρδη σε αυτή τη φάση. Αυτό ακριβώς λένε. Μεταφρασμένο επί λέξη. Και επίσης αυτά τα άρθρα μπαίνει και ένα άλλο στοιχείο. Μπαίνει το ερώτημα ποιους ουσιαστικά συμφέρουν οι αργοί εμβολιασμοί και η ετερογένεια στους εμβολιασμούς που μπορούν να προκαλέσουν, όπως έχει αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανθεκτικά στελέχη του ιού, που θα καταστήσουν την πανδημία εποχική
και έτσι θα χρειάζονται να γίνονται εμβολιασμοί κάθε χρόνο. Ποιος θα τσεπώνει αυτά τα λεφτά? Το ερώτημα θα το απαντήσετε μόνοι σας. Το συμβάν με την AstraZeneca, που δήλωσε αδυναμία παράδοσης των συμφωνημένων δόσεων, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κομμάτι αυτού του εμπορικού πολέμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε είσοδο και εισέβαλε στις βιομηχανικές μονάδες του Βελγίου της AstraZeneca, προκειμένου να δει αν όντως υπάρχει πρόβλημα παραγωγής που επικαλέστηκε μία μείωση πόσων εκατομμυρίων δόσεων η AstraZeneca. Και αξιωματούχοι της Μεγάλης Βρετανίας λένε ότι μέσω του Brexit εμείς καταφέραμε 3 μήνες πριν, γιατί υπάρχει και το γεωπολιτικό στοιχείο, 3 μήνες πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσουμε, μόνος προηγούμαστε. Η εν μέρη και επιλεκτική δημοσιοποίηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης AstraZeneca, χωρίς τους σημαντικούς όρους να δίνονται στη δημοσιότητα, εντάσσεται στον εμπορικό πόλεμο με τις ανταγωνίστριες εταιρείες. Θέλουμε να το δημοσιεύσουμε σήμερα. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με την εταιρεία σχετικά με τα τμήματα που πρέπει να καλυφθούν για λόγους εμπιστευτικότητας. Έθετε σαν ζήτημα να συμφωνήσουν οι ίδιες οι εταιρείες ό,τι βγει τέλος πάντων να δοθεί στη δημοσιότητα, και βεβαίως αυτό που έγινε τελικά είναι να δοθούν, να δοθεί το κέλυφος των συμφωνιών, δηλαδή το ανώφελο κομμάτι, αυτό που δεν έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και η ουσία δηλαδή, οι τιμές, οι όροι, οι ρήτρες, οι αποζημιώσεις, αυτά τα κρίσιμα που καθορίζουν τη συμφωνία, να είναι στο σκοτάδι. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε ακριβώς με συγκεκριμένη στόχευση να, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών, οι λαοί που πληρώνουν να μείνουν εκτός παιχνιδιού, να μην γνωρίζουν, να μην μπορούν να διεκδικήσουν, και βεβαίως νομίζουμε ότι αποτυπώνει ακριβώς το ότι είναι μια ένωση, διακριτική ένωση του κεφαλαίου που προωθεί τα δικά της συμφέροντα. Οι εταιρείες προπληρώθηκαν για την κατασκευή του εμβολίου, γιατί μόνο έτσι είχαν κίνητρο για να ασχοληθούν. Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines. To create a truly global common good. And now the companies must deliver. They must honor their obligations. Μια σειρά από αντιρρήσεις και φόβοι για ρίσκα επενδυτικά καλύφθηκαν, και έτσι δόθηκε όθηση προκειμένου να δημιουργηθεί γρήγορα το εμβόλιο πάνω και σε ήδη υπάρχουσα γνώση που υπήρξαν από προηγούμενα εμβόλια, από την γνώση που υπήρχε για το εμβόλιο του SARS, που και αυτό δεν προχώρησε λόγω έλλειψης εμπορικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Και μάλιστα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των αξιωματούχων της δηλώνουν ότι υπήρχε προθυμία από πλευράς φαρμακευτικών εταιριών να επενδύσουν στα εμβόλια στην αρχή της πανδημίας, γιατί είχαν προχωρήσει σε μαζική παραγωγή του εμβόλιου της γρήπης το 2009, και τελικά πολλές παρτίδες έμειναν στις εταιρείες, έμειναν αδιάθετες, όπως και το φάρμακο, το Tamiflu, το Seltamivir, με αποτέλεσμα να έχουν απώλειες κερδών. Όταν οι εταιρείες δεν έχουν σίγουρες αγορές και άρα σίγουρα κέρδη, δεν ασχολούνται με την κατασκευή εμβολίων ή φαρμάκων. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Είναι γνωστή η ιστορία με τις έρευνες για το εμβόλιο του SARS που άρχισαν το 2016 από τον Αμερικανό γιατρό και ερευνητή, τον Peter Hotte, στο Baylor College Medicine στο Houston, όπου ουσιαστικά η έρευνά του για το εμβόλιο του SARS κόλλησε λόγω έλλειψη χρηματοδότησης. Και εδώ χαρακτηριστικά ο ίδιος έχει αναφέρει ότι όταν αποτάνθηκε στις φαρμακοβιομηχανίες για να στηρίξουν την έρευνά του, του είπαν να δούμε τώρα αν η πανδημία αυτή θα έρχεται ξανά και ξανά κάθε χρόνο, και να δούμε αν μας συμφέρει να επενδύσουμε σε αυτή την έρευνα. Και το αποτέλεσμα ήταν φυσικά να σταματήσουν οι έρευνες, γιατί δεν του παρήχαν καμία στήριξη στην έρευνά του. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπήρξαν κρούσματα την προηγούμενη δεκαετία έμπολα στην Γουινέα, στη Δυτική Αφρική. Δεν υπήρχε το αντίστοιχο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για να δημιουργηθεί εμβόλιο. Μάλιστα, το εμβόλιο δημιουργήθηκε το 2019, δηλαδή πριν από ένα χρόνο. Και το μόνο που ενδιέφερε τις χώρες
Παρόλο που είχαν επιχειρηματικά συμφέροντα στις αντίστοιχες χώρες, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλες πρωτοπαραγωγικές πηγές, είναι να μην εξαχθεί το πρόβλημα στις χώρες τους. Με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία παραγωγής αυτών των εμβολίων να παγώσει. Επίσης, και με τον SARS υπήρξε τον SARS και τον MERS, δηλαδή τον προηγούμενο κορονοϊό, που έχει και πολύ μεγάλη γενετική ομοιότητα με τον τωρινό, υπήρξε ενδιαφέρον από πλευράς ερευνητών να δημιουργηθεί το εμβόλιο. Είχαν προχωρήσει σε μελέτες φάσης 1 και 2 και σε μελέτες στα πειραματόζωα που είναι η φάση 0. Παρ' όλα αυτά, η Κομισιόν απέρριψε πρόταση χρηματοδότησης για την περαιτέρω έρευνα, γιατί περιορίστηκε η νόσος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προπλήρωσε μέχρι σήμερα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το Σεπτέμβριο συμμετέχει στον COVAX, μια πλατφόρμα παγκόσμιας συνεργασίας κατά του COVID, με το ποσό των 751 εκατομμυρίων ευρώ. Ποσό που την καθιστά σε έναν από τους σημαντικότερους χορηγούς και εντείνει περαιτέρω τις επενδύσεις για τη στήριξη της παγκόσμιας ανάκαμψης. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι διάφορες φτωχές χώρες, οι οποίες δεν έχουν λεφτά για να μπορέσουν να κάνουν τόσο μεγάλες παραγγελίες κλπ. Για τις οποίες μάλλον έχει δημιουργηθεί ολόκληρος οργανισμός, η COVAX, μετά από πολλές συζητήσεις εκεί πέρα περί ηθικής κλπ. Από όλους αυτούς οι οποίοι ευθύνονται εν μέρη για την φτώχεια αυτών των χωρών. Και βλέπουμε γύρω στις 200 χώρες να έχουν ενταχθεί σε αυτόν τον οργανισμό, ζητώντας πρακτικά να μπορέσουν με τα χρήματα άλλων ισχυρότερων χωρών να εξασφαλίσουν ένα μικρό ποσοστό εμβολίων για τον εαυτό τους. Και με κάτι στοιχεία που διάβαζα, πρακτικά γύρω στο 3,3% των αναγκών τους σε εμβόλια θα εξασφαλιστούν μέσω αυτού του μηχανισμού. Όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει να βρουν χρήματα για να τα αγοράσουν μόνες τους. Για τις φαρμακοβιομηχανίες, η πανδημία αποτελεί μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να αναπτυχθούν παραπέρα με κρατικό χρήμα, να διωγγώσουν τα κέρδη τους χωρίς ρίσκο, να επεκταθούν σε μεγάλες αγορές, με σίγουρη πελατεία, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το φάρμακο είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει αξία αυτή τη στιγμή γύρω στα 6,5-3 και οι υπολογισμοί λένε ότι θα υπερδιπλασιαστεί η αξία του τα επόμενα χρόνια και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεύτερη παγκόσμια δύναμη σε αυτά και προσμένει παραπάνω μερτικό μέσα από αυτή την ιστορία. Είναι στεγνά, ψυχρή υπολογισμοί ακριβώς συμφερόντων μεγάλων που οι λαοί βέβαια πληρώνουν τα σπασμένα. Μόνο η αμερικανική Pfizer και η γερμανική BioNTech υπολογίζεται ότι θα εισπράξουν το 2021 από τις πωλήσεις του εμβολίου 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2025 τα εμβόλια θα αποφέρουν το 10% του τζίρου της φαρμακοβιομηχανίας. Η παγκόσμια αγορά φαρμάκων το 2001 κατέγραφε πωλήσεις ύψους 390 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το 2019 1,25 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έδωσε 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε Sanofi και GSK, 1,2 δισεκατομμύρια στην AstraZeneca, 456 εκατομμύρια δολάρια στη Johnson & Johnson, 483 εκατομμύρια στη Moderna, 2 δισεκατομμύρια στη Pfizer. Φαρμακοβιομηχανίες καταρχάς δεν είναι κοινοφελή ιδρύματα. Είναι επιχειρήσεις ιδιωτικές, μιλάμε για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, τις οποίες εν τέλει μόνη κινητήρια δύναμη ουσιαστικά για την παραγωγή φαρμάκων και εμβολίων είναι η μεγιστοποίηση του ποσοστού κέρδους τους και στην κούρσα του ανταγωνισμού τους φυσικά με τις άλλες μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Η πανδημία έφερε στο προσκήνιο προβλήματα στη μαζική παραγωγή του εμβολίου. Η παραγωγή των νέων εμβολίων λοιπόν είναι μια διαδικασία πάρα πολύ περίπλοκη και πολύ απλά είναι αδύνατον να δημιουργηθεί μια μονάδα παραγωγής σε μια νύχτα. Και επίσης το εμβόλιο αυτό έχει 400 αντανά στοιχεία. Και η παραγωγή εμπλέκει 5 επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν και δημιουργήσαμε μια task force, μια ομάδα δράσης, για να
αυξηθεί αυτή η παραγωγή των εμβολίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί με κρατικό χρήμα την κατασκευή ή αναβάθμιση εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος, πάντα στο βαθμό που κρίνεται συμφέρουσα από τη φαρμακοβιομηχανία και στο πλαίσιο ευρύτερων γεωπολιτικών ανταγωνισμών των ισχυρότερων κρατών. Η φαρμακοβιομηχανία θα είναι ένας σημαντικός εταίρος. Η συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία θα επικεντρωθεί τόσο στη βελτίωση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας για την πανδημία μεσοπρόθεσμα, όσο και στη συμβολή στην αντιμετώπιση πιο άμεσων προκλήσεων που συνδέονται με τον κορονοϊό. Οι ευρωνοσιακοί ομίλοι είχαν συγκεκριμένες επιλογές στην τοποθέτηση κεφαλαίων στα συγκεκριμένες εταιρείες και στις συγκεκριμένες συμβάσεις. Άρα από αυτή τη σκοπιά εξασφάλιζε τα συμφέροντά της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Στην πορεία κάποιοι όμιλοι από τη Γαλλία, τη Γερμανία, οι οποίοι δεν κατάφεραν τελικά να βγάλουν εμβόλιο και δεν προβλέπεται μέχρι το τέλος του 2021 να παράξουν εμβόλιο, αντικειμενικά στράφηκαν στις συμπαραγωγές. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν έχεις εμβόλιο, εστιάζω στο πώς μπορώ να εξασφαλίσω συμφωνίες, να παράγω το εμβόλιο του ανταγωνιστή, βγάζοντας κάποια από τα υποτίθεται από αυτά που υπολόγιζα να βγάλω με το δικό μου εμβόλιο. Mm-hmm. Αυτή η διαδικασία είναι που σήμερα κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάζει τη στάση της, ας πούμε, στο ρώσικο εμβόλιο, γιατί μαζί με τη συμφωνία με το ρώσικο εμβόλιο θα γίνουν και αντίστοιχες συμπαραγωγές με γαλλικούς και γερμανικούς, για παράδειγμα, ομίλους που ευνοούν τα συγκεκριμένα μονοπόλια. Οι κυβερνήσεις των καπιταλιστικών κρατών υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια το δικαίωμα της φαρμακοβιομηχανίας στην πατέντα και την καπιταλιστική ιδιοκτησία στην έρευνα, ενώ το ομολογούν και οι εκπρόσωποι των εταιριών. Η συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν έγκαιρη για αυτά τα ζητήματα. Τα είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Το Νοέμβρη είχε βγάλει έναν σχετικό κανονισμό σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, που λέει, για παράδειγμα, ότι η παραχώρηση οποιασδήποτε πνευματικής ιδιοκτησίας από όμιλο πρέπει να ικανοποιεί την απόδοση επένδυσης του συγκεκριμένου ομίλου. Είναι ανοησία ή ακόμη και επικίνδυνο να υποστηρίξουμε μια τέτοια πρωτοβουλία. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι δεν υπάρχει κίνητρο για επενδύσεις. Και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer το είπε, ότι από τη στιγμή που υπάρχει η πατέντα, υπάρχει και κίνητρο για επενδύσεις και κίνητρο για κέρδος. Θέτοντας το ζήτημα και οι διεξαματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων, έθεσαν ζήτημα ότι δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει και η τεχνογνωσία και η πνευματική ιδιοκτησία είναι απαραβίαστα. Οι υποτιθέμενες διαφορετικές προτάσεις που ακούγονται για άρση της πατέντας, πού αποσκοπούν? Οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, οι δυνάμεις ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ που σηκώνουν φλάμπουρο για αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η όποια συζήτηση για άρση, λέει, της πατέντας θα γίνει ακριβώς στο έδαφος να υπάρξει απόδοση της επένδυσης σε αυτούς που το παρήγαγαν. Και ξέρετε, ακούγονται αυτές οι φωνούλες περισσότερο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κάποιοι ευρωενωσιακοί όμιλοι δεν έχουν παράγει τα εμβόλια, κάποιοι όμιλοι δεν έχουν παράγει και θέλουν και αυτοί να μπουν είτε στην παραγωγή είτε στην πορεία, δηλαδή να μπουν στο τρένο των εμβολίων. Και αυτές οι συζητήσεις έχουν και αυτή τη σκοπιμότητα από πίσω. Άρα το κρίσιμο για μας είναι να θέσουμε ποιο είναι το κριτήριο των λαϊκών αναγκών: κατάργηση κάθε πατέντας, το φάρμακο και η υγεία να μην είναι εμπόριο. Αυτό είναι ζήτημα πάλης, διεκδίκησης, να μην υπάρχουν εμπορικοί πόλεμοι, να είναι ζήτημα αυτό που βάζουμε, το ζήτημα της κοινωνικοποίησης, που συνδέεται με το συνολικότερο αγώνα που νομίζουμε ότι φωτίζουν όλες οι εξελίξεις και με τις επιτάξεις, το αίτημα για τις επιτάξεις, το αίτημα για κατάργηση κάθε πατέντας, είναι δεμένα με το ζήτημα ότι χτυπάνε το ζήτημα της ιδιοκτησίας, που είναι ο κρίκος και το κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να στοχεύσουν οι λαοί, mm-hmm, σαν το καθοριστικό συμπέρασμα βγαίνοντας, mm-hmm, και από την πανδημία. Μπορεί να δώσουν υποχρεωτικές άδειες σε κάποιες εταιρείες, σε κάποιες χώρες, προκειμένου να παράξουν τα εμβόλια και να καλύψουν εν μέρη τις ανάγκες. Αυτό δεν είναι άρση της πατέντας. Αυτό είναι εν μέρη μια αντιμετώπιση του προβλήματος και διαμοιρασμός των κερδών.
Οι μεταλλάξεις και η αποτελεσματικότητα των εμβολίων είναι ένα ακόμα θέμα που προέκυψε το τελευταίο διάστημα. Κάθε επόμενο βήμα, για παράδειγμα το ζήτημα των μεταλλάξεων, το ζήτημα πρόσθετων συμφωνιών που θα προκύψουν στην πορεία, όσο η τιμή του ανεβαίνει, αν για παράδειγμα τώρα με τις καθυστερήσεις για παράδειγμα έχεις στην ουσία οι καθυστερήσεις φέρουν αύξηση της τιμής των εμβολίων ή το ζήτημα των μεταλλάξεων, η συζήτηση ας πούμε για να υπάρξει ένα καθολικό εμβόλιο, δηλαδή να πιάνει όλες τις μεταλλάξεις, ακριβώς διαμορφώνει νέους όρους για τις φαρμακοβιομηχανίες να ζητούν παραπάνω, να ζητούν νέες συμφωνίες, νέες συμβάσεις, και αυτό είναι ένα διαρκές παζάρι, ένας φαύλος κύκλος. Αρμόδιος σίγουρα πρέπει να είναι κάποιος επιστημονικός φορέας και υπάρχουν επιστημονικοί φορείς και στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα ΕΟΦ, και στην Ευρώπη ο EMA, στην Αμερική είναι ο CDC και ούτω καθεξής. Η κάθε χώρα έχει και τον δικό τους και υπάρχει και σε επίπεδο διακρατικό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κλπ. Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι πολλοίς κόσμος, λόγω της συμπεριφοράς αυτών των οργανισμών και λόγω του ότι εμπλέκονται τόσο πολύ με τις φαρμακευτικές και με το κριτήριο του κέρδους, πλέον έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα, γιατί βλέπουμε πολύ κόσμο να μην μπορεί να πιστεί για την ανάγκη, ας πούμε, λήψης κάποιων μέτρων, για την ανάγκη του εμβολιασμού κλπ. Και να μην ξέρει πού να αποτανθεί. Σίγουρα όλοι αυτοί οι φορείς πρέπει να είναι αρμόδιοι και πρέπει να βγαίνουν μπροστά επίσημα και να λαμβάνουν θέση στηριζόμενοι σε στοιχεία και όχι, ας πούμε, για τα εμβόλια, ενώ υπάρχουν πολλά διαφορετικά εμβόλια από διαφορετικές χώρες παραγωγής, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα bias, μια προκατάληψη ανάλογα με το από ποια εταιρεία παράγεται το τάδε εμβόλιο, από ποια χώρα προέρχεται κλπ. Τέτοια παραδείγματα δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχουν. Θα έπρεπε όλα αυτά να κρίνονται με επιστημονικά και μόνο κριτήρια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη προειδοποιήσει, δεν είναι δικιά μου εκτίμηση αυτή μόνο, ότι λόγω των πολύ αργών ρυθμών και της μεγάλης ετερογένειας του εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει η μη αμεληταία πιθανότητα, και εδώ χρησιμοποιώ προσεκτικές λέξεις, ο ιός να γίνει ανθεκτικός στα υπάρχοντα εμβόλια. Και για την ετερογένεια αυτή αναφέρω ότι σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία και εκτιμήσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται ότι οι χώρες θα καλυφθούν με το απαραίτητο ποσοστό στα τέλη του 2021, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας στο τέλος του 2022 και το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής το 2023. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή η μεγάλη έκταση, η χρονική και η χωρική ετερογένεια. Λόγω αυτού του γεγονότος υπάρχει αρκετή πιθανότητα η πανδημία να γίνει εποχική, όπως είναι η γρήπη, με ό,τι σημαίνει αυτό τα επόμενα χρόνια. Εν ώψη του ανοίγματος της τουριστικής περίοδου, το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι ένα θέμα που συζητείται μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού και των αερομεταφορών. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία είναι σημαδεμένη από τις ιεραρχήσεις και τους στόχους του τουριστικού κεφαλαίου αυτή την περίοδο και μια σειρά άλλων κλάδων που έχουν ομοειδή συμφέροντα. Το λέμε γιατί, για παράδειγμα, η κυβέρνηση εδώ πρωτοστατεί στο να εξασφαλιστεί, υποτίθεται αυτό. Καταρχήν, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί κατά βάση από τους μεγάλους, οι οποίοι μπορεί να διασφαλίσουν τη λεγόμενη COVID-free οντότητα σε ένα νησί. Και ακριβώς αυτό που επιδιώκουν είναι τις λεγόμενες ελεύθερες ζώνες, στις οποίες βέβαια θα ακριβοπληρώνονται, γιατί εκεί αυτό θα ακριβοπληρώνεται ότι είναι COVID-free και ότι θα είναι μόνο αυτοί που έχουν τα διαβατήρια κτλ. Επί της ουσίας είναι ένας ακόμα μηχανισμός η κερδοφορία των ομίλων του τουρισμού να εκτοξευτεί το επόμενο διάστημα. Θα λέγαμε
τρώοντας μέσα από την πανδημία, δηλαδή μέσα από την ανησυχία και το να πληρώνεις διπλά και τριπλά για να κάνεις 5 μέρες διακοπές. Δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση ότι τέτοιου είδους διαβατήρια ή τέτοιου είδους διαβεβαιώσεις δεν συνεισφέρουν στην εξάπλωση της πανδημίας ή στη δημιουργία ανοσίας ή διάφορα τέτοια που ακούγονται. Πάλι μετατίθεται όλη η κουβέντα στην ατομική ευθύνη, ότι εσύ φταίς και άρα πρέπει να έχεις και τον πιστοποιητικό εμβολιασμό για να αποδείξεις ότι έκανες αυτό που έπρεπε και δεν είσαι κακός πια. Και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες προεκτάσεις αργότερα. Όπως? Για παράδειγμα, αν εγώ ως εργοδότης, με αφορμή μια εταιρεία αεροπορική, η οποία είχε πει ότι όποιος δεν έχει πιστοποιητικό εμβολιασμό δεν θα μπορεί να ταξιδέψει. Και έλεγε ότι αν εγώ ως εργοδότης που έχω μια αεροπορική εταιρεία θέλω να προστατέψω τους εργαζόμενους μου, μπορώ, έχω το δικαίωμα το ηθικό να απαιτήσω από τον κόσμο, από τους πελάτες να είναι εμβολιασμένοι και όποιος δεν είναι να βγει. Αργότερα δεν αποκλείεται ακόμα και ασφαλιστικά προβλήματα να υπάρχουν, όπως γίνεται και με διάφορες άλλες προόδους της επιστήμης, με μοριακούς ελέγχους κλπ. Για γενετικές ασθένειες και ούτω καθεξής. Ζητήματα με προσλήψεις προσωπικού, δηλαδή να σου πει άλλος ότι επειδή δεν έχεις εμβολιαστεί, δεν σε προσλαμβάνω. Μέσα σε όλα αυτά, πού χωράει η προστασία των λαών από τον κορονοϊό? Και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όλων και των κυβερνήσεων, νεοφιλελεύθερων, σοσιαλδημοκρατικών, εθνικής σύμπνοιας, που λένε οι κοινωνικοί και της μόδας τώρα, δεν είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Καθαρά στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πρόσφατα αναφέρεται άλλωστε και στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε το Νοέμβριο του 2020 για τη φαρμακευτική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος άξονας δεν είναι η δημόσια υγεία. Είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των φαρμακοβιομηχανιών. Και εδώ αξίζει να πούμε και για τη στρατηγική της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου στα κείμενά τους αναφέρονται οι άξονες προτεραιότητας. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδοση κόστους και ανταγωνιστικότητας και η μεγαλύτερη εν γέννη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πολυεθνικών. Δηλαδή η υγεία ουσιαστικά αντί να είναι κοινωνικό αγαθό όπως πρέπει να είναι, αντιμετωπίζεται σαν κόστος, εμπόρευμα και ως ευκαιρία για business ουσιαστικά. Ακόμα και αν είχαμε όλα τα εμβόλια διαθέσιμα, είναι σε θέση τα συστήματα υγείας να διεξάγουν μαζικούς εμβολιασμούς για τη θωράκιση του πληθυσμού? Παρά τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές φιέστες στη χώρα μας, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Όταν υπάρχει η κατεύθυνση και από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για αυτοχρηματοδοτούμενες, βιώσιμες μονάδες υγείας, επενδύσεις, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού, σύνυπαρξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα και φυσικά όλα στο όνομα του κόστους και της μετακύλησης του κόστους στον ασθενή, ξέρουμε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και να καλύψουν τις ανάγκες. Αυτό που καλύπτουν είναι τρύπες, προσπαθούν να κάνουμε μπαλώματα και τρύπες προκειμένου οξείες καταστάσεις και οξείες γωνίες να αμβλυνθούν, χωρίς να τα καταφέρνουν. Και φυσικά όχι με την επάρκεια στο προσωπικό και τις αντίστοιχες εφεδρείες που πρέπει να υπάρχει σε προσωπικό σε περιόδους έξαρσης ιώσεων, νόσων, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και παρακολούθησης συστηματικής κτλ. Υπάρχει, ας πούμε, το ζήτημα της Ελλάδας και των νησιών, της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας που έχει η χώρα μας. Ένα νησί με 1.000 κατοίκους, με βάση την κυβέρνηση και με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει στην υγεία, δεν μπορεί να έχει τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Με βάση όμως ένα άλλο σύστημα υγείας που θα κάλυψε ανάγκες, θα ήταν στελεχωμένο και εξοπλισμένο ώστε να ικανοποιεί τους πάντες. Έχεις μια αποψηλωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα στοιχείο που να υποστήριζε το ζήτημα των εμβολιασμών. Βλέπεις αυτό το ελάχιστο δίκτυο που είχε διαμορφωθεί τα περασμένα χρόνια και αυτό με τα τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, σε υποδομές, να μην μπορεί να ανταποκριθεί και όχι να γίνονται προσλήψεις,
αλλά να παίρνουν από το ένα κομμάτι, να καταργούν ας πούμε οδοντιατρικά τμήματα και να ακυρώνουν εκατοντάδες ραντεβού προκειμένου να υποστηριχθεί ο εμβολιασμός του πληθυσμού το επόμενο διάστημα. Πριν την πανδημία ήδη πολυλειτουργούσαμε. Είχαμε τεράστια κενά, με αποτέλεσμα τώρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί με συμβάσεις COVID να αξιοποιούνται όχι στις κλινικές COVID αλλά για να καλύπτουν άλλα κενά για να μπορεί να λειτουργεί το νοσοκομείο. Λοιπόν, έχοντας ελλιπές προσωπικό, ελλιπείς υποδομές κλπ, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να εφαρμοστεί μαζικός εμβολιασμός στη χώρα. Ήδη είδαμε, η ίδια η κυβέρνηση, ενώ αρχικά είχε πει για πόσες χιλιάδες εμβολιαστικά κέντρα που θα γίνουν σε επίπεδο πρωτοβάθμιο και θα προσλάμβαν τόσο κόσμο, τελικά είδε ότι δεν τη βγαίνει οικονομικά. Κοστίζει όλο αυτό, γιατί η υγεία του λαού είναι κόστος για την κυβέρνηση. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Οπότε λέει θα τα κάνουν όλα αυτά τα νοσοκομεία με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Όταν όλοι οι γιατροί κάνουμε 7 εφημερίες το μήνα, που είναι το πλαφόν που ορίζει ο νόμος για να τις πληρωθούμε κιόλας, χωρίς να παίρνουμε ρεπό, χωρίς να παίρνουμε άδειες, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να γίνουν όλα αυτά, πώς θα καθόμαστε τις καθημερινές πλέον μέχρι τις 8 το απόγευμα για να κάνουμε τους εμβολιασμούς? Ποιος θα κάτσει, χωρίς να πληρωθεί ή άμα υπάρχει δυνατότητα να πληρωθεί, γιατί δεν προσλαμβάνουν καινούριο κόσμο? Το εμβόλιο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά σίγουρα δεν αρκεί. Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας, οι μαζικές προσλήψεις, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα, αλλά και η λήψη μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, τα σχολεία, τα μέσα μεταφοράς, είναι μέτρα που θωρακίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχει περάσει ένας χρόνος, έχει συσσωρευτεί εμπειρία και επιστημονική γνώση για το πώς θα μπορούσαμε να προλάβουμε καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τη μετάδοση, με την προστασία των εργαζομένων, με τη διακοπή της αλυσίδας, τη μηχνηλάτιση. Κι όμως δεν έχουν γίνει πραγματικότητα. Τα εργοστάσια, οι μεγάλες μονάδες παραγωγής, τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι εστίες υπερμετάδοσης, δεν λαμβάνονται μέτρα, καταγγέλλονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους και μετά φυσικά γίνεται και η ενδοικογενειακή διασπορά και η υπόλοιπη διασπορά. Και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται ότι οι κυβερνήσεις, παρότι είχαν 9 και 10 πολύτιμους μήνες να λάβουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψουν τη ζωή του λαού από ένα δεύτερο κύμα, το οποίο ήταν γνωστό ότι θα έρθει, οι επιστήμονες είχαν προβλέψει. Αλλά φυσικά αυτό που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ήταν την έντασή του. Και μάλιστα επιδεικτικά όλες οι κυβερνήσεις, παρά τον κίνδυνο που υπήρχε, αγνοήσανε όλα τα αιτήματα των εργαζομένων σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε χώρους εργασίας, σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Έκλεισαν 17 δημόσια νοσοκομεία. Κατάργησαν 9.000 νοσοκομιακές κλίνες. Μείωσαν τους γιατρούς του ΕΣΥ κατά 35% και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περισσότερο από 26% με βάση πάντα τα στοιχεία της Ελστάτ. Το εμβόλιο, το φάρμακο, η υγεία συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα αποτελούν ένα κερδοφόρο πεδίο για τα μονοπόλια. Αναφέρω εδώ το παράδειγμα της Αγγλίας, όπου σε αυτές τις χώρες έχει προωθηθεί μαζί με τις ευρείες ιδιωτικοποίησεις και το μοντέλο της σύμπραξης δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που σημαίνει ιδιωτικοποίηση βασικά. Στην Αγγλία δόθηκαν 1 δισεκατομμύριο λίρες στις ιδιωτικές κλινικές για περίθαλψη περιστατικό μη COVID, και από την άλλη μεριά έλειπε από το δημόσιο αντίστοιχο ΕΣΥ της Αγγλίας στην pre-COVID εποχή 100.000 νοσηλευτικό προσωπικό. Στην Ιταλία, που ήταν από τις πρώτες χώρες που εφάρμοσαν το μοντέλο των ΣΔΙ στον χώρο της υγείας, στο όνομα αυτού του μοντέλου έχουν περικοπεί 37 δισεκατομμύρια την τελευταία δεκαετία. Τα αποτελέσματα αυτού του ευεργετικού μοντέλου, όπως το λένε, τα ζήσαμε. Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί. Αποτελεί λοιπόν ανάλγητο θράσος και σκέτη κοροϊδία στα μούτρα των λαών να λένε πόσο καλό κάνουν οι ΣΔΙΤ. Υπάρχει μια πολιτική, για παράδειγμα από το 2011 έως το 2018, 63 αιτήματα υπήρχαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 63 κατευθύνσεις σε κράτη-μέλη με διάφορους τρόπους, με εκθέσεις, με οδηγίες, προκειμένου να περικοπούν δαπάνες υγείας.
Οι περικοπές αυτές δεν ήταν χωρίς σχεδιασμό. Είναι ακριβώς στο όνομα της εξοικονόμησης, στο όνομα της εκλογήκευσης, υποτίθεται, του κόστους, με κριτήριο το κόστος όφελος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ζήτημα να μιλάμε για απογυμνωμένα συστήματα υγείας, έτσι ώστε να είναι σε θέση το μεγάλο κεφάλαιο να μπει μέσα στα νοσοκομεία με το πιο αποτελεσματικό για την κερδοφορία του τρόπο και να, αυτό που λέμε υγεία εμπόρευμα, να υλοποιηθεί. Δεν μιλάμε απλά δηλαδή για ορισμένες ιδιωτικοποιήσεις, δηλαδή δεν μιλάμε απλά για ορισμένη την ισχυροποίηση κάποιων ιδιωτικών ομίλων πλάι στα δημόσια συστήματα, αλλά και το ίδιο το δημόσιο σύστημα να λειτουργεί ως με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με την εισβολή σε πτέρυγές του, σε κλάδους του συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας και να κερδοφορεί με όλους τους τρόπους. Η υπόθεση της πανδημίας ανέδειξε ότι στο σύστημα που ζούμε, στον καπιταλισμό, τέτοιου είδους φαινόμενα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν προς όφελος των λαών. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης είναι ραγδαία, υπάρχει τρομερή συσσωρευμένη γνώση ως κοινωνικό προϊόν και η απάντηση ότι αν μπορούμε με τις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη και η τεχνολογία σήμερα να αντιμετωπίσουμε πανδημίες και άλλα φυσικά φαινόμενα, ακραία όπως τα λένε, είναι οπωσδήποτε καταφατικότατη, καταφατική, μπορούμε. Το ερώτημα είναι όμως ότι μπορούμε σε ποιο σύστημα. Μπορούμε σε αυτό το σύστημα. Μπορούμε στο σύστημα του καπιταλισμού. Παρότι η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία αλλά και την ποιότητα της ζωής των εργαζομένων, η ατομική διοκτησία των μέσων παραγωγής, η ιδιοποίηση των κοινωνικών αγαθών, όπως είναι το εμβόλιο, το φάρμακο, η υγεία, από τους μονοπωλιακούς ομίλους, εμποδίζουν αυτή την πρόοδο. Μόνο γιατρικό απέναντι στον πραγματικό ιό που είναι ο καπιταλισμός είναι η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, είναι η λύση του προβλήματος στην καρδιά του, δηλαδή ο λαός να πάρει στα χέρια του την εξουσία, να σχεδιάζει κεντρικά, να ελέγχει ο ίδιος τι παράγει και πώς παράγει με βάση το κριτήριο των δικών του αναγκών, των διαρκώς διευρυνόμενων αναγκών και όχι το κριτήριο του κέρδους των ομίλων, των ανταγωνισμών τους. Πρέπει να φύγει από τη μέση δηλαδή το επιχειρηματικό κέρδος και όχι μόνο στην υγεία που είναι ευαίσθητο ζήτημα, αλλά παντού. Και αν δεν λυθεί αυτό, ο κρίσιμος κρίκος, αυτά που βλέπουμε θα είναι ακόμα πιο ξεδιάντροπα, ακόμα πιο ανθρωποφαγικά, ακόμα πιο αποκρουστικά. Δεν υπάρχει πάτο στο βαρέλι και ακριβώς νομίζουμε ότι με τη φωτογραφία αυτής της εικόνας του καπιταλισμού που δεν μπορεί να λύσει κανένα λαϊκό πρόβλημα, που είναι ξεπερασμένος, που σάπισε, που γεννά όλα αυτά τα βάσανα για τους λαούς, σήμερα είναι η ώρα των αποφάσεων. Για μας μπροστά είναι οι δικές μας ανάγκες.